Συνεδρία της Κομισιόν, Οικονομία, Ανεργία και Διαφθορά, τα θέματα που κυριάρχησαν. Ο Νικόλας Μαρκαντώνης θα μας μεταφέρει το τι ακριβώς έγινε. Νικόλα, καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία. Καλό μεσημέρι, Νικήτα, από τις Βρυξέλλες. Ένα φανταστικό σκηνικό στην αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου διεξήχθη βράδυ το debate των 5 υποψηφίων για την Προεδρία της Κομισιόν. Οι 5 κλήθηκαν, Νικήτα, να απαντήσουν σε διαφορετικές ερωτήσεις σε κάθε ενότητα, έχοντας χρόνο για να απαντήσουν ένα λεπτό. Αντικειμενικά καλύτερα τα πήγαν οι εκπρόσωποι των μικρότερων κομμάτων, με την υποψήφια των Πρασίνων, τη Σκά Κέλλερ, να κλέβει τις εντυπώσεις. Ανεργία, οικονομία και διαφθορά, όπως είπε και εσύ, ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν με αρκετές αναφορές στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του debate που διήρκησε μία μισή ώρα, δεν έγινε καμία αναφορά ούτε στην απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο, Νικήτα, ούτε στο Κυπριακό, αν και υπήρξαν αναφορές σε προβλήματα άλλων χωρών. Αυτό το λέω για όσους νομίζουν ότι είμαστε το κέντρο της γης. Τώρα, τραγωδία της Ευρώπης χαρακτήρισε την ελληνική περίπτωση ο υποψήφιος της αριστεράς, ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο υποψήφιος των σοσιαλιστών, ο Μάρτιν Σούλτς, είπε ότι εργαζόταν νυχθημερών για να μην βγει η Ελλάδα από το ευρώ. Ο υποψήφιος των φιλελευθέρων, Φέρφος Στάντ, μάλιστα είπε ότι για την κατάσταση στην Ελλάδα ευθύνονται το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και οι τράπεζες που χρηματοδοτούσαν αυτά τα δύο μεγάλα κόμματα. Τώρα, η λύση για την έξοδο από την κρίση είναι, κατά τον Μάρτιν Σούλτς, η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η πάταξη της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Για τον Jean-Claude Juncker, υποψήφιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και οι επενδύσεις και η ανάπτυξη, όχι όμως χωρίς, είπε, να μπει πρώτα σε τάξη τα δημοσιονομικά της κάθε χώρας. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε, Νικήτα, η θέση της Σκά Κέλλερ, ότι τα λόμπι που κυκλοφορούν στους διαδρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι εκπρόσωποι της διαφθοράς, αφού πληρώνονται αδρά για να επηρεάζουν επιτρόπους και ευρωβουλευτές για να αλλάζουν τις αποφάσεις τους. Τέλος, για την Ουκρανική κρίση, άπαντε στηρίζουν το διάλογο, αλλά προαναγγέλουν ακόμα πιο αυστηρές κοινώσεις κατά του Πούτιν, ενώ ζητούν απεξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια. Και πριν κλείσουμε, Νικήτα, να πούμε ότι ο Μάρτιν Σούλτς, απευθυνόμενος στην παρουσιάστρια, δήλωσε με βεβαιότητα ότι αυτός θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Κομισιόν. Ας δούμε λοιπόν αν θα είναι προφητικό.